Είναι ξημερώματα Κυριακής λίγο μετά τις 3. Ένας άνδρας πλησιάζει ένα από τα δεκάδες καταστήματα της οδού Σκρίδλοφ και με ένα βαρύ αντικείμενο σπάει την τζαμαρία. Οι κινήσεις του είναι προσεκτικές αλλά αργές. Επιχειρεί να μπει στο κατάστημα, αλλά για άγνωστο λόγο απομακρύνεται. Δέκα λεπτά μετά τις 4 επιστρέφει, αυτή τη φορά κρατώντας φακό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, κατευθύνεται προς το ταμείο ψάχνοντας προφανώς για χρήματα. Αφού δεν βρίσκει, συνεχίζει ανενόχλητα να κινείται στο κατάστημα, χρησιμοποιώντας το φακό του κινητού του. Τελικά παίρνει ένα μπουφάν και κάποια αντικείμενα μικρής αξίας και φεύγει σαν κύριος. Αυτό τώρα είναι ένα σπάνιο περιστατικό, αλήθεια είναι. Δηλαδή, στα χρόνια τα δικά μου δεν έχει τύχει να ακούσω να γίνει η διάρρηξη, πέραν από εντάξει, κάποια χρυσοχοία που έχω ακούσει στο παρελθόν. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ζητώντας από όποιον γνωρίζει πληροφορίες. Η ηλία του δράστη, όπως αναφέρει, ήταν μικρή. Βράδυ κατά τις 4 η ώρα, τους σπάσανε το τζάμι και μπήκανε μέσα, ψάχνανε για χρήματα πιθανώς. Την περίοδο του χειμώνα, τα περισσότερα καταστήματα στην οδό Σκρίδλοφ παραμένουν κλειστά, ενώ ειδικά τις βραδινές ώρες δύσκολα θα διέλθει κάποιος από τα στιβανάδικα. Φοβάσαι και να περάσει γιατί δεν έχουν ούτε φώτα κανονικά. Καμιά φορά δουλεύει μία λάμπα, καμιά φορά δεν δουλεύει καμία λάμπα. Σε όλο τον δρόμο. Μετρημένοι στα δάκτυλα είναι οι επιχειρηματίες της οδού Σκρίδλοφ που έχουν ακόμη ανοιχτά τα καταστήματά τους. Τα γνωστά στους χανιώτες στιβανάδικα είναι έρημα τους χειμερινούς μήνες, ωστόσο τα καταστήματα στην πλειονότητά τους προστατεύονται με σιδερένια ρολά. Είναι λίγο δύσκολα εδώ γιατί είναι πολύ σκοτάδι τα βράδια και είναι πολύ από μέρα και είναι πολύ δύσκολα. Θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας, ώστε να κρατήσουμε πιο ασφαλέστερα τα καταστήματα. Στη διάρρηξη του καταστήματος δερματίνων ειδών, ο δράστης φορούσε καπέλο τύπου τζόκεϊ και μάσκα.